Σε Ιωάννα και Θεσσαλία ερεύνησαν το καλοκαίρι τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής ώστε να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον υπαριθμό 1 καταζητούμενο Βασίλη Παλαιοκώστα. Η Real News της Κυριακής αποκαλύπτει τη μυστική αστυνομική επιχείρηση. Κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας πήγαν το καλοκαίρι σε περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας και κάτω από άκρα μυστικότητα ερεύνησαν το ενδεχόμενο να βρίσκεται εκεί ο Βασίλης Παλαιοκώστας. Όπως αποκαλύπτει η Real News της Κυριακής, οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι ο επωνομαζόμενος φαντομάς είχε πάει με τη σύντροφό του, ίσως και το παιδί του, σε αυτές τις περιοχές, τις οποίες άλλωστε γνωρίζει πολύ καλά, καθώς εκεί είχε κρυσφύγετα. Οι αστυνομικοί, παρά το γεγονός ότι προχώρησαν σε έρευνες στα Ιωάννινα αλλά και σε ορεινό χωριό των Τρικάλων, βρήκαν μόνο ενδείξεις και όχι αποδείξεις ότι πέρασε από εκεί ο 54χρονος διαβόητος κακοποιός. Σύμφωνα πάντα με την Real News της Κυριακής, την εποχή που βρισκόταν σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του σπουδαστή Βαγγέλη Διακουμάκη στα Ιωάννινα, κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής ήταν στην περιοχή, καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι κάπου εκεί έμενε ο Παλαιοκώστας. Τον Ιούνιο του 2010 εξεράγει τρομοδέμα έξω από το γραφείο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, όταν και τότε ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο υπασπιστής του Γιώργος Βασιλάκης. Αποτύπωμα του Βασίλη Παλαιοκώστα είχε βρεθεί στα υπολείμματα της βόμβας. Πέρσι εκδόθηκε και η αυτοβιογραφία του. Περιγράφει μεταξύ άλλων πώς μαζί με τον Αλκέτ Ριζάη απέδρασαν από τις φυλακές Κορυδαλού. Περάσαμε μαζί την πόρτα και ο Αλκέτ την έκλεισε πίσω του. Έβγαλε από τη μέση την αλυσίδα, την πέρασε γύρω από τα κάγκελα και την κλείδωσε με λουκέτο. Ο υπάλληλος προαυλίου δεν τον κούλησε ρούπι, παρακαθόταν όπως όλοι οι κρατούμενοι και απολάμβανε το απρόσμενο θέαμα. Οι αισθήσεις μας βρίσκονταν σε ύψιστο συναγερμό. Η αδρεναλίνη έσπαγε κοντέρ. Αφήσαμε πίσω μας το κτηριακό συγκρότημα του Κορυδαλού, πετώντας προς τη γλυκιά ελευθερία. Ο Βασίλης Παλαιοκώστας έχει επικηρυχθεί με 1 εκατομμύριο ευρώ.